Τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη. Σήμερα θα αρχίσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους. Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, την Εκκλησία των Φιλιππησίων. Γράφτηκε το 62 με 64 μετά Χριστό. Ο Παύλος είναι στη φυλακή στη Ρώμη και η Εκκλησία δημιουργήθηκε στο 50 περίπου μετά Χριστό, πριν 12 με 14 χρόνια, όπου ο Θεός οδήγησε τον Αποστόλο Παύλο για να δημιουργηθεί, για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τους Φιλίππους και να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα και μέχρι κάτω, μέχρι την Ισπανία. Διαβάζουμε λοιπόν από το πρώτο κεφάλαιο. Παύλος και Τιμόθεος δούλοι Ιησού Χριστού προς πάντας τους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης, μετά των Επισκόπων και Διακόνων. Χάρισι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου, ως άκη σας ενθυμούμε πάντοτε εν πάση προσευχή μου, υπερ πάντων ημών δεόμενος μου τα χαράς. Δια την εις το Ευαγγέλιον κοινωνίαν σας από τις πρώτης ημέρας μέχρι του νυν. Βέβαιος όνεις αυτό τούτο, ότι εκείνος ως της ήρχισεν εις εσάς καλών έργων, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Χριστού. Καθώς είναι δίκαιον εις εμένα φρονώ τούτο περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου και είστε πάντε εσείς εις τα δεσμά μου και εις απολογίαν και εις την βεβαίωση του Ευαγγελίου συγκοινωνή μου της χάριτος. Διότι μάρτης μου ο Θεός, ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι, να περαισεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον, εις επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι, μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης, τον δια του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Θέλω δε να εξεύρετε αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του Ευαγγελίου, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλων των πρετόριων και εις πάντας τους λοιπούς. Και οι πληρότεροι των εν Κυρίω αδελφών, πεπιθώτες τα δεσμά μου, τολμώσιν περισσότερον να κηρύττωσιν αφόβος των λόγων. Την εσ μεν διαφθώνων κέρυδα, την εσ δε αποκαλείστε λύση ως κηρύττωση των Χριστών. Η μεν κηρύττωση εξ αντιζηλίας των Χριστών, ουχή εν καθαρότητη, νομίζοντες ότι προσθέτους η θλίψη στα δεσμά μου. Η δε εξ αγάπης, εξεύροντες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογία του Ευαγγελίου. Τι λοιπόν, πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση, είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύτεται και στου το χαίρο, αλλά και θέλω χέρι. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν βρίσκεται στη φυλακή σε ιδιαίτερα οικία που του επέτρεψαν οι Ρωμαίοι να βρίσκεται και εκεί είχε την ευκαιρία να κηρύττει το Ευαγγέλιο από το 61 ως το 64 περίπου, μέχρι που τον απελευθέρωσαν και τον απέστειλε ο Κύριος μετά στην Ισπανία και αλλού, μέχρι το 67, 68, 69, όπου ο Θεός του φανέρωσε ότι τελείωσε το έργο του. Περίπου 30 χρόνια από τη στιγμή που τον επισκέφθηκε, 33 χρόνια περίπου, από τη στιγμή που τον επισκέφθηκε ο Κύριος, καθώς ήταν διώκτης και υβριστής, και πηγαίνοντας στην Δαμασκό. Είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος για τον εαυτό του λέει ότι εμένα, τον πρώτερον βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν, με ενέκρινε ο Θεός να είμαι πιστός στο όνομα του Χριστού και στο Ευαγγέλιο του Χριστού και με έθεσε με διακονία στην υπηρετησία του Χριστού και της Εκκλησίας. Με αποτέλεσμα αυτόν τον άνθρωπο,
που όποιος τον έβλεπε έφευγε φοβισμένος, γιατί ήταν ένας άγριος διώκτης. Ο Κύριος τον μεταμόρφωσε και αποτελεί και ένα ωραίο παράδειγμα για όλους μας, ότι δεν έχει σημασία ποιος ήμουνα, ποιος είμαι, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ποιον θα με κάνει ο Χριστός. Και βλέποντας ο καθένας τον εαυτό του, αλλά ιδιαιτέρως βλέποντας και τους άλλους, ώστε να ξέρουμε ότι όταν Θεός αλλάζει, αλλάζει τα πάντα. Μεταμορφώνει τα πάντα. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα και το δικαίωμα να κρίνουμε κάποιον άνθρωπο, να κατακρίνουμε, να κουτσομπολεύουμε, να κατηγορούμε και να καταδικάζουμε. Γιατί ήταν αμαρτωλός. Γιατί έκανε λάθη στη ζωή του. Κανέναν άνθρωπο δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, γιατί βρισκόμαστε εμείς σε ενοχή ενώπιον του Θεού. Αλλά αντιθέτως, επειδή ξέρουμε ότι ο Χριστός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι για να έρθουν και σε επίγνωση της αληθείας, εμείς έχοντας το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, για να πράττουμε τα ευάρεστα ενώπιον του Θεού, εκείνο που κάνουμε είναι προσευχόμαστε με δεήσεις, παρακλήσεις, ευχαριστίες υπερπάντων των ανθρώπων, πάντων των ανθρώπων, ιδιαιτέρως δε προσευχόμαστε υπέρ των αρχόντων και πάντων των όντων εν αξιόμαση στην πατρίδα μας, κάθε χριστιανός στην πατρίδα του. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή η προσευχή είναι βάρεστη στο Θεό και εξασφαλίζει στον άνθρωπο που έχει αυτό τον τρόπο της προσευχής να ζει βίον ησύχιον και ατάραχον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Γιατί η ζωή μας εξαρτάται, το μέλλον μας εξαρτάται από τον Κύριο μεν 100%, αλλά και από τη συμπεριφορά μας δε. Εκείνο που δεν θέλει με κανένα τρόπο ο Θεός και είναι μάλιστα πολύ αυστηρός στην Καινή Διαθήκη και στο Ευαγγέλιο του Ιησούς Χριστός, είναι να καταδικάζουμε ανθρώπους, λες και έχουμε την ικανότητα να κρίνουμε, ενώ ούτε ο Θεός δεν κρίνει, γιατί όλη την κρίση την έδωκε στον Κύριον Ιησού Χριστόν, όπου ως εκείνη την ημέρα θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Η ευθύνη μας ενώπιον του Θεού, η υποχρέωσή μας ενώπιον του Θεού και η εύνοια του Θεού στη ζωή μας εξαρτάται από το αν έχουμε πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, αν έχουμε καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, αν τρέμουμε στο Λόγο του Θεού και ιδιαιτέρως αν είναι η καρδιά μας πλημμυρισμένη για του Πνεύματος του Αγίου από την αγάπη του Θεού Πατρός, ώστε να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, γιατί αν δεν αγαπάς δεν μπορείς να προσεύχεσαι. Μόνο αν αγαπάς προσεύχεσαι. Αν δεν αγαπάς και να προσεύχεσαι, δεν έχει αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί στο Λόγο του Θεού, αυτόν που έχει πέσει σε αμαρτία τον συγχωρεί ο Θεός και όλες του τις αμαρτίες τις ρίχνει στα βάθη των θαλασσών και δεν τις βλέπει κανείς, ούτε ο διάβολος ούτε ο Θεός. Εάν όμως εγώ δεν συγχωρώ, τότε συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν εγώ δεν συγχωρώ, σε μένα δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες μου, έστω και αν δεν είναι τόσο μεγάλες. Και μένουν οι αμαρτίες μου επάνω μου και ταλαιπωρούμε εξαιτίας των αμαρτιών μου, που θα έπρεπε κανονικά να έχουν εξαφανιστεί, γιατί έχω μετανοήσει και έχω ζητήσει το αίμα του Χριστού. Αλλά αν δεν συγχωρείς, δεν συγχωρείσαι. Δεν μπορεί ο Θεός να σε συγχωρέσει.
και βρίσκεσαι ένοχος και δεν μπορείς να ησυχάσεις και δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Για σκεφτείτε την έκπληξη του Ανανία που εμφανίζεται ο Κύριος προσωπικά σε έναν μαθητή του Χριστού και του λέει πήγαινε να προσευχηθείς για τον Σαούλ, γιατί τον επισκέφθηκα, είναι τυφλός, να βάλεις τα χέρια σου επάνω του, να προσευχηθείς, θα αναβλέψει, θα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο και θα είναι σκεύος εκλογής μου, ιδιαιτέρως εκλεκτό. Και ο Ανανίας, όχι άπιστος, αλλά με φόβο ανθρώπινο, λέει άμα πάω είναι πολύ σκληρός, δεν το ξέρεις καλά Κύριε. Και ο Κύριος του λέει πήγαινε, γιατί είναι άλλος άνθρωπος τώρα. Εκεί ελπίζουμε αδελφοί. Πού ελπίζουμε? Ότι ο Χριστός θα μας κάνει άλλους ανθρώπους και θα κάνει και τους άλλους άλλους ανθρώπους. Και κάθε μέρα όλοι μας θα γινόμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Θεού που είναι ο οίκος του Θεού, κάθε μέρα όλο και πιο ευλογημένοι. Ποτέ, πρώτον όταν μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες και δεύτερον, σημαντικότερο, όταν συγχωρούμε τους άλλους για τις αμαρτίες μας, για τις αμαρτίες τους, τότε αλλάζει η ζωή, τότε μεταμορφώνεται ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, χωρίς να έχει κανένα βάρος για τους Ισραηλίτες που τον κατηγορήσανε και τον στείλανε να κριθεί στον Κέσαρα, βλέπει ότι όλα γίναν για καλό. Τα πάντα έγιναν για καλό. Πρώτον, γιατί το κήρυγμα του Ευαγγελίου μαθεύτηκε σε όλο το πρετόριο. Τι είναι το πρετόριο? Τα ανάκτορα του Κέσαρα. Δηλαδή του έδωσε ο Κύριος άμβονα να κηρύττει εκεί που κανείς δεν μπορούσε να κηρύξει, στα ανάκτορα του Κέσαρα. Και ποιος ήταν ο Κέσαρας? Το Τονέρον, ο Μέγας Διώκτης. Και όχι μόνο του έδωσε άμβονα μέσα στο μικρό σπιτάκι που του δώσανε να κηρύττει ο Παύλος, του έδωσε και καρπό να σώζονται μέχρι και μέσα στο σπίτι του Κέσαρα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το καλό το οποίο συνέβη από την κακή πρόθεση των Φαρισαίων και των Γραμματέων. Δεν ήταν το μόνο καλό ότι κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλο το πρετόριο. Το δεύτερο καλό που έγινε ήταν ότι όλοι οι φοβισμένοι χριστιανοί που είχαν πάψει να μιλάνε στη Ρώμη, βλέποντας τη χάρη που έκανε ο Χριστός στον Παύλο να κηρύττει στο πρετόριο, πήραν θάρρος και κήρυτταν κι αυτοί. Αλλά το κήρυγμά τους δεν ήταν πάντα εν ειλικρινία. Και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αδερφοί, γιατί μπορούμε να λέμε ωραία λόγια αλλά να βγαίνουν από μια χαλασμένη καρδιά. Ωραία λόγια αλλά να βγαίνουν με κακή πρόθεση. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, όλοι πήραν θάρρος και κήρυταν. Κάποιοι όμως κήρυταν εξ αντιζηλίας, για να μου δημιουργήσουν πρόβλημα ότι εσύ είσαι φυλακισμένος και δεν μπορείς να κηρύττεις έξω, ενώ εμείς μπορούμε. Κήρυταν δια φθόνων και έρηδα. Φοβερό. Να μιλάς για το Χριστό και να μιλάς με ζήλια στην καρδιά σου και με θυμό. Γιατί ζήλευαν τον Παύλο, ήταν και θυμωμένοι με τον Παύλο. Αν είναι ποτέ δυνατόν να είναι άνθρωπος θυμωμένος με τον Παύλο, το πρόβατο του Θεού, το δούλο του Θεού, χωρίς αιτία. Ήτανε βέβαια
πρώην, βλάσφημος, διώκτης και υβριστής. Όμως, εκεί που επερίσευσε η αμαρτία, λέει ο Λόγος του Θεού, εκεί υπερεπερίσευσε η χάρις του Θεού. Βλέπεις πράγματι στον άλλον να υπάρχει και αμαρτία. Αλλά δεν θα βλέπεις την αμαρτία που περισσεύει, θα βλέπεις τη χάρη του Θεού που υπερπερισσεύει. Γιατί αν δεν βλέπεις τη χάρη του Θεού που υπερπερισσεύει, χάνεις εσύ την ευλογία του Θεού. Γιατί δεν μπορείς να τον συγχωρέσεις, δεν μπορείς να τη συγχωρέσεις. Και τότε τι συμβαίνει? Μπορεί να λες ωραία λόγια, είτε είσαι κήρυκας, είτε είσαι πρεσβύτερος, επιμένας, είτε αδερφός, είτε αδερφή, αλλά τα λόγια σου δεν είναι να μην βγαίνουν από καθαρή καρδιά. Και ο Λόγος του Θεού λέει, μακάρι αυτοί που είναι καθαροί στην καρδιά, καθαροί, να είναι καθαρισμένη η καρδιά μας με το αίμα του Χριστού. Γιατί αυτοί θα βλέπουν στη ζωή τους το πρόσωπο του Κυρίου. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος και σε αυτούς που κηρύττουνε εξ αντιζηλίας, φθόνου και έριδος το Ευαγγέλιο του Χριστού και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο, κατηγορώντας τον Παύλο, κηρύττοντας τον Χριστό, θα του προσθέτουνε θλίψη πάνω στη θλίψη των δεσμών του, της φυλάκησής του, αποτύχανε. Γιατί ο Απόστολος Παύλος έχει ένα ωραίο πνεύμα, αδερφοί, και αυτό το πνεύμα είναι να μας δώσει ο Θεός. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι είτε επί προφάση είτε τη αληθεία να κηρύττει το Χριστός και να δοξάζεται ο Θεός. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Να κηρύττει το Χριστός. Να υψώνεται το όνομα του Χριστού εις δόξαν Θεού Πατρός. Γιατί όμως χαίρεται που κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Χριστού με φθόνο και με έριδα? Θα έχει αποτέλεσμα αυτό το Ευαγγέλιο? Στους άλλους θα έχει, στον κήρυκα δεν έχει. Το καταλάβουμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί? Είναι σήμερα το μήνυμα που μου έχει δώσει ο Θεός και είναι πολύ σοβαρό. Να λες πράγματα καλά, να γίνεται καλό στους άλλους, να προσεύχεσαι εσύ, να σ' ακούει ο Θεός για τους άλλους και σε σένα να γίνεται γκρέμισμα. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε προστατεύσει την καρδιά μας να είναι καθαρή. Και βλέπεις ανθρώπους να τρέχουν, να εργάζονται, να υπηρετούν. Και εκείνη την ημέρα, λέει η Γραφή, όταν θα θελήσουν να μπουν, θα ακούσουν κλειστή η πόρτα. Γιατί? Μα γιατί, αφού εμείς κηρύξαμε εν το όνοματί σου, εξεβάλαμε δαιμόνια εκ το όνοματί σου, κάναμε θαύματα πολλά εν το όνοματί σου, με αποτελέσματα καλά, με καρποφορία. Και ο Κύριος θα τους πει, έξω, γιατί ποτέ δεν σας εγνώρισα. Και δεν σας εγνώρισα γιατί ήξερα την καρδιά σας. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το σημαντικότερο ζήτημα στη ζωή του χριστιανού είναι η καθαρή καρδιά, καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού. Το ξαναλέω, το σημαντικότερο ζήτημα στη ζωή του χριστιανού για την καλή συνέχεια της ζωής του και της οικογένειάς του είναι η καθαρή καρδιά. Η καθαρή καρδιά έχει καλά αποτελέσματα όχι μόνο στους άλλους, και σε σένα και στην οικογένειά σου. Καθαρή καρδιά σημαίνει ότι έχω συγχωρήσει, έχω ελεήσει. Καθαρή καρδιά σημαίνει ότι δεν αποκαλύπτω τη γύμνωση του αδελφού μου, την καλύπτω τη γύμνωση του αδελφού μου. Η αγάπη όμως καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Εάν δεν υπάρχει αγάπη, τότε αποκαλύπτω την αμαρτία. Αν υπάρχει αγάπη, την κρύβω την αμαρτία.
Και βεβαίως όταν είναι για την οικογένειά μας, για τους ανθρώπους που αγαπάμε, κρύβουμε την αμαρτία. Αλλά ο Χριστός θέλει για όλους και σε όλα τα πράγματα να κρύβουμε την αμαρτία. Χαίρετε γιατί κηρύττε το Ευαγγέλιο. Λυπάται για αυτούς. Χαίρετε που η εν τη αληθεία κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και χαίρετε και για αυτούς. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι ο Χριστός τι βλέπει στη ζωή σου. Πώς σε βλέπει? Σε βλέπει σαν σκεύος, αγιασμένο, εύχριστο, ετοιμασμένο εις πάν έργων αγαθών, άσχετα με το τι ήσουν πριν, αλλά με το τι ήσουν τώρα και τι θα σε κάνει στο μέλλον ο Χριστός, ή σε βλέπει σαν ένα πρόβλημα στο έργο του? Θυμηθείτε το Σαούλ και το Δαβίδ. Ο Σαούλ ήταν πάρα πολύ καλός όταν ξεκίνησε. Αλλά στη μέση τα έκανε χάλια. Γιατί? Γιατί δεν έμεινε πιστός στο Λόγο του Θεού. Και ήταν ο καλύτερος. Και είπε ο Κύριος, είσαι ο καλύτερος, αλλά εγώ μπορώ να βρω άλλον πιο καλό από σένα. Και τι έκανε? Τον άφησε να τελειώσει τη διακονία του, 40 χρόνια βασιλιάς. Δεν τον σταμάτησε για να είναι αναπολόγητος. Του δώσε όλο το χρόνο να μετανοήσει. Και αυτός αντί να μετανοήσει, σκλήρινε πιο πολύ την καρδιά του. Και βρήκε καλύτερο. Και σε τι ήταν καλύτερος ο Δαβίδ? Ούτε ψηλός, ούτε δυνατός, ούτε... Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Αυτός ήταν δυνατός παλικάρι του ο Σαούλ. Σε τι ήταν καλύτερος? Εύρον Δαβίδ των ιών του Ιεσέ. Σε αυτό καλύτερος. Άνδρα κατά την καρδία μου, ώστε να πράττει πάντα τα θελήματά μου. Και αυτό το παιδάκι τον έκανε βασιλιά. Και όταν έφτασε στο βασίλειο, να και αυτός αμάρτησε. Ο Σαούλ ποτέ δεν αμάρτησε. Ποτέ. Ούτε πορνίες, ούτε μοιχείες, ούτε τίποτα. Παράβαση στο Λόγο του Θεού έκανε. Και τον απέρριψε ο Θεός. Ο Δαβίδ αμάρτησε. Πόρνευσε, μύγευσε. Αλλά ήταν ο ευλογημένος του Θεού. Τι, πώς τα κάνει ο Θεός? Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, να μάθουμε να βλέπουμε πως βλέπει ο Θεός. Διώκτης, υβριστής ο Σαούλ, ο Παύλος, βλάσφημος. Αλλά εκεί που επερίσευσε αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρη του Θεού. Οι άλλοι κηρύττουνε, φαίνονται καλοί χριστιανοί, κήρυκες, μια χαρά άνθρωποι. Αλλά την καρδιά τους, στην καρδιά τους τι βλέπει ο Χριστός? Έρηδα, φθόνο, αντιζηλία. Δεν βλέπει καθαρότητα. Ο Θεός να μας φυλάει. Αυτή είναι η κατάσταση του Αποστόλου Παύλου που στέλνει την επιστολή στους Φιλιππίσιους. Φιλιππίσιοι εθνικοί, στα είδωλα, άσχετη με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αλλά αυτούς διάλεξε ο Χριστός και δημιούργησε κατά κοινή νομολογία στο Ευαγγέλιο την καλύτερη εκκλησία. Η εκκλησία των Φιλιππισίων ήταν η εκκλησία που δεν είχε προβλήματα, όπως άλλες εκκλησίες. Με πολύ αγάπη λοιπόν, ζώντας σε αυτό το περιβάλλον, επαναλαμβάνω, στη φυλακή, να έχει βρει χάρη από το Θεό και να κηρύττει στο πρετόριο, έξω από τη φυλακή να υπάρχουν άνθρωποι που τον φθονούν, τον κατηγορούν, τον υβρίζουν, τον ό,τι θέλουν λένε, και κηρύττουν το Ευαγγέλιο μόνο και μόνο για να τον στενοχωρήσουν και να πούνε, κοίτα εσύ φυλακισμένος δεν κάνεις για τίποτα, κοίτα εμείς ελεύθεροι, ο Θεός είναι μαζί μας και κηρύττουμε το Ευαγγέλιο.
Και από την άλλη μεριά βλέπει ανθρώπους ειλικρινείς που πραγματικά κηρύττουν το Ευαγγέλιο για τη δόξα του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος που βρέθηκε αδίκως στη φυλακή, όχι γιατί ήταν εγκληματίας, αλλά για το Ευαγγέλιο του Χριστού, χαίρεται και δοξάζει το Θεό. Γιατί βλέπει ότι όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τη ζωή του συνέτρεξαν για την προκοπή του Ευαγγελίου, που είναι το μόνο που τον ενδιαφέρει. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να προκόβει, να αυξάνει το Ευαγγέλιο του Χριστού, η σωτηρία του Χριστού, η δόξα του Θεού. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν που βρίσκεται, φυλακισμένος αλλά χαρούμενος, με πολύ αγάπη θυμάται τους αδελφούς του που τους είχε δει πριν από 10 χρόνια, τους είχε γνωρίσει, είχε δει τη σωτηρία τους, είχε δει τη χάρη του Χριστού που τους ευλόγησε ο Θεός, αναγέννησε, τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και μαθαίνει τα καλύτερα για την εκκλησία αυτή. Και ποια είναι τα καλύτερα? Στέκονται στο Λόγο του Θεού, δεν έχουν παραβάσεις, δεν έχουν λάθη στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Είναι γεμάτη από αγάπη και ο Θεός δημιουργεί μια εκκλησία ευλογημένη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, Παύλος και Τιμόθεος είναι δίπλα στη φυλακή, και ο Τιμόθεος δίπλα του, όχι μέσα, δίπλα του. Δεν τον εγκατέλειψε ο Τιμόθεος. Και τι λέει, και γιατί λέει Παύλος και Τιμόθεος? Γιατί μαζί είχαν πάει πριν 10-12 χρόνια στους Φιλίππους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Μαζί και με το Σίλα. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού. Δεν λέει είμαι θεολόγος, είμαι τίποτα, δούλος είμαι. Δούλοι του Ιησού Χριστού, και την επιστολή μου τη στέλνω σε όλους, αλλά τους Αγίους εν Χριστώ Ιησού. Και ποιο είναι όλοι οι Άγιοι του Ιησού Χριστού? Είναι η Εκκλησία του Θεού, τα μέλη της Εκκλησίας του Θεού, του Χριστού, το σώμα του Χριστού. Προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, που βρίσκονται στους Φιλίππους, και μετά την επιστολή αυτή τη στέλνω και προς τους επισκόπους και διακόνους. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει τα μέλη που είναι το σώμα του Χριστού, όπου οι πρεσβύτεροι, τους οποίους το Πνεύμα το Άγιο θέτει στην Εκκλησία για να επιμελούνται τις ψυχές, είναι οι προϊστώτες στην Εκκλησία, για τους οποίους οφείλουμε όλοι εμείς να προσευχόμαστε και να υποτασσόμεθα στους προϊστώτες, γιατί αυτό είναι καλό και ωφέλιμο για την ψυχή μας, και μαζί και με τους διακόνους, που είναι οι άνθρωποι που η Εκκλησία εξέλεξε για να τους υπηρετεί, για να τους υπηρετούν στα υλικά. Σε αυτούς λοιπόν, πάντας όλους τους Αγίους, όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, και τους καλούς και τους κακούς και τους άσχημους και τους μικρούς και τους μεγάλους, όλους που είναι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, σε αυτούς στέλνει την επιστολή ο Απόστολος Παύλος, μαζί με τους πρεσβύτερους που επιμελούνται τις ψυχές τους και τους διάκονους που φροντίζουν για τα υλικά. Και όταν λέμε για τα υλικά, εννοούμε για όλα τα υλικά, γιατί ενώ οι πρεσβύτεροι φροντίζουν για τις ψυχές τους, οι διάκονοι φροντίζουν για να βοηθήσουν τους αδερφούς όπου έχουν ανάγκη. Όπου έχουν ανάγκη. Και η ευχή του Αποστόλου Παύλου είναι: ας είναι σε εσάς η χάρις του Θεού. Τι θα πει χάρις του Θεού? Παρόλο που δεν εξίζεται την ευλογία, αλλά αξίζεται για τις αστάνθρωμοι αμαρτωλοί που εις πολλά πτέεται άπαντες, αξίζεται την ταλαιπωρία, κατά χάριν δια της πίστεως ο Θεός σας ευλογεί. Και την ειρήνη, που είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας, για να φυλάει την καρδιά μας και τους διαλογισμούς μας δια του Ιησού Χριστού από κάθε κακό. Δηλαδή, χριστιανός που δεν έχει ειρήνη μέσα, την ειρήνη του Θεού μέσα του,
δεν μπορεί να ησυχάσει. Κυρίνη του Θεού πως έρχεται όταν ο άνθρωπος εξομολογείται και παραδίδει τα πάντα στη ζωή του στο Χριστό και η καρδιά του δεν εφυλάει τίποτα εναντίον κανενός, αλλά όλους τους αγαπάει και όλους τους έχει συγχωρέσει. Επειδή όλους τους αγαπάει, όλους τους έχει συγχωρέσει. Εάν δεν υπάρχει αγάπη και συγχώρεση, ειρήνη δεν υπάρχει, και αν δεν υπάρχει ειρήνη στον χριστιανό, δεν υπάρχει παρουσία Θεού και ευλογία Θεού, δεν υπάρχει καλή συνέχεια. Από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία θα πηγαίνει ο χριστιανός, που μέσα στην ψυχή του, στην καρδιά του, δεν βασιλεύει η ειρήνη του Θεού. Όταν βασιλεύει η ειρήνη του Θεού, τότε ο άνθρωπος λέει ότι είναι καλό, ευάρεστον εις το Θεό και πράττει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Με αποτέλεσμα να τον αγιάζει ο Θεός, αυτόν αγιάζει ο Θεός της ειρήνης στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα, που ενδιαφέρεται η καρδιά του και η συνείδησή του να είναι καθαρισμένη, γιατί αν κάποιος χάσει την αγαθή συνείδησή του, χάνει την πίστη του, χάνει τη σωτηρία του. Καρδιά του και η συνείδησή του να είναι καθαρισμένη και καθαρίζονται μόνο με το αίμα του Χριστού. Τι θα πει καρδιά μου καθαρή, να μην έχω τίποτα εναντίον κανενός. Και η συνείδησή μου να έχω μετανοήσει για όλα μου τα λάθη και να τα έχει πάρει ο Χριστός και να με έχει ελευθερώσει, να έχει φύγει το βάρος της αμαρτίας από πάνω μου. Σε αυτή την εκκλησία λοιπόν εύχεται τη χάρη και την ειρήνη του Θεού. Και τώρα δείχνεται, αποδεικνύεται με τα λόγια του η αγάπη του Παύλου. Ευχαριστώ το Θεό κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Σημαντικό για τους Φιλιππησίους, σημαντικό για τον Παύλο. Ξέρεις τι θα πει κάθε φορά που θυμάσαι αυτόν, εκείνον, εκείνον, να ευχαριστήσεις το Θεό. Γιατί μπορεί να θυμάσαι κάποιον και να προσεύχεις, να λες, Κύριε βοήθησέ με, διόρθωσέ τον. Τι θα κάνω με αυτόν, ναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η καλή μαρτυρία μέσα στην εκκλησία. Όχι έξω από την εκκλησία, μέσα στην εκκλησία. Και βεβαίως όταν είναι μέσα στην εκκλησία καλή μαρτυρία, ο Χριστός θα σου δίνει και καλή μαρτυρία και έξω. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει τη χάρη και την ειρήνη του Θεού, εκείνο που φέρνει όπου πηγαίνει είναι την ευλογία, αρκεί να υπάρχει η ευλογία του Θεού στο σπίτι. Αλλά όχι να υπάρχει η ειρήνη του Θεού και η ευλογία του Θεού και αν πηγαίνεις και να χάνεται, αλλά να μην υπάρχει και να πηγαίνεις και να έρχεται, τουλάχιστον όσο το αφημώνει. Ευχαριστώ λοιπόν κάθε φορά που προσεύχομαι το Θεό για σας και πάντοτε σε κάθε προσευχή μου προσεύχομαι για σας με χαρά. Υπάρχει προσευχή με χαρά και υπάρχει προσευχή και με αγανάκτηση και με λύπη. Σε ευχαριστώ Κύριε για αυτόν τον τόσο καλό αδερφό. Ευλόγησε τον πιο πολύ. Τι να κάνω με αυτόν τον αδελφό? Στενοχωρεί όλους τους αδελφούς. Κάθεται και μιλάει, κατηγορεί εκεί, κατηγορεί εδώ, κατηγορεί παραπάνω, δεν κάνει άλλη δουλειά. Τι θα κάνω, πώς να επέμβω, πώς να τον διορθώσω? Κάνε κάτι εσύ Κύριε. Αυτή είναι η προσευχή χωρίς χαρά. Γι' αυτό είπα ότι η Εκκλησία των Φιλιππησίων είναι από τις καλύτερες. Αλλά κοιτάξτε γιατί. Και το αποτέλεσμα. Εν πάση λοιπόν την προσευχή μου, δεόμενος με τα χαράς, χαίρομαι πρώτον δια την εις το Ευαγγέλιο κοινωνία σας από τις πρώτης μέρας μέχρι τώρα. Έφερε ο Χριστός το Ευαγγέλιο στη ζωή σας. Έχετε κοινωνία με το Ευαγγέλιο, ζείτε με το Ευαγγέλιο, ζείτε μέσα στο Ευαγγέλιο, υποτεταγμένοι και υπάκουοι στο Λόγο του Θεού, από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Δεν έχετε σκαμπανεβάσματα, πότε μέσα, πότε έξω. Και χαίρεται ο Χριστός για τους ανθρώπους που είναι επιμελείς και στέρεοι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αν δεν έχουν καταλάβει κάτι, ο Χριστός θα τους το φανερώσει.
Και αν κάνουν κάποιο λάθος, ο Χριστός θα τους το διορθώσει, γιατί ξέρουν ότι είναι άνθρωποι. Αλλά από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία στέκονται στερεοί και αμετακίνητοι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Το αποτέλεσμα, είμαι βέβαιος ότι αυτό το οποίο ο Κύριος άρχισε το αγαθόν έργο στη ζωή σας είναι αυτός που θα το φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει βεβαιότης ότι όταν ο Χριστός άρχισε το αγαθόν έργο σε μένα, σε σένα, σε αυτόν, σε εκείνον, είναι τέτοια η συμπεριφορά μας, η ζωή μας, που του δίνουμε τη δυνατότητα του Χριστού να το φτάσει μέχρι το τέλος αγαθό και ακόμη πιο αγαθό. Τι σημαίνει αγαθό? Ο Θεός άρχισε ένα αγαθό έργο, κάνει καλά πράγματα στη ζωή μας, έχει καλά σχέδια ο Θεός στη ζωή μας. Όμως με τη ζωή μας μπορούμε να το αυξάνουμε, με τη ζωή μας να το ελαττώνουμε και με τη ζωή μας να το εξαφανίζουμε. Αυτό έρχεται και βεβαιώνει τώρα ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία των Φιλιππισίων και ο Λόγος του Θεού για μας. Είμαι βέβαιος ότι τα αγαθών έργων που άρχισε ο Θεός στη ζωή σας θα το τελειώσει, γιατί πρώτον, γιατί είναι δίκαιον σε μένα να φρονώ αυτό για όλους σας, διότι σας έχω στην καρδιά μου, γιατί σας αγαπάω, γιατί ο Θεός μου έχει συστήσει εσάς στην καρδιά μου. Έχει μαρτυρήσει ο Χριστός για τον κάθε έναν από εσάς στην καρδιά μου, όλη την Εκκλησία των Φιλιππισίων, μηδενός εξαιρεμένο. Ενώ τι έλεγε στην παραδείγματος χάρη στην Εκκλησία των Κορινθίων? Υπάρχει ανάμεσά σας πορνεία τέτοια που δεν έχει ξανακουστεί. Να πορνεύει ο αδελφός με τη μητέρα, με τη γυναίκα του πατέρα του. Γι' αυτό εκβάλλατε τον κακό από μέσα. Και όταν μετανόησε, αγκαλιάστε τον, για να μην καταποθεί υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το έργο του Θεού, το αγαθόν. Να διαχωρίζω τη θέση μου από τη διχοστασία, από την αμαρτία, να αγκαλιάζω και να δέχομαι τη μετάνοια και την επιστροφή. Το φρόνημα του Πατέρα είναι αυτό. Εσείς, λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, στην καρδιά μου, καθώς μαρτύρησε ο Θεός, είσαστε ακριβώς έτσι. Γι' αυτό και σας αγαπάω. Δεν λυπείτε το Πνεύμα του Άγιο και δεν λυπείτε και μένα. Είναι σαν να είναι ένας πατέρας με πατρική αγάπη που τα παιδιά του δεν τον λυπούν. Και δεν τον λυπούν γιατί τον αγαπάνε, δεν τον λυπούν γιατί υποτάσσονται, δεν τον λυπούν γιατί είναι πραγματικά μέσα στην Εκκλησία και στην παρουσία του Θεού. Μέσα. Δεύτερον, εσείς είστε πάντες στα δεσμά μου. Μου σας συμπαραστεκόσαστε στη θλίψη μου, στην ταλαιπωρία μου. Ξέρεις τι θα πει στην ταλαιπωρία του αδελφού σου να συμπαραστέκεσαι? Την άδικη. Γιατί είναι στα δεσμά, στη φυλακή, όχι για την εγκληματίας, για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και εσείς από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα μου συμπαραστέκεστε. Πώς? Με διάφορους τρόπους, με την αγάπη σας, αλλά ακόμη και οικονομικά, όπως θα δούμε στο τέλος της επιστολής. Σε όλα μου τα προβλήματα είστε δίπλα μου. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι η αιτία ώστε ο Θεός που αρχίζει το καλό, το αγαθό έργο σε έναν άνθρωπο, να το φτάσει μέχρι το τέλος. Το πρώτο που είπαμε είναι η καλή μαρτυρία, ώστε να κάνουμε, ο Θεός να κάνει, να μας αγαπάνε τα αδέρφια μας.
Το δεύτερο είναι η συμπαράσταση στην ταλαιπωρία των αδελφών μας. Δηλαδή να είσαι καλός Σαμαρίτης. Εντάξει, αμάρτησε, έφυγε από τα Ιεροσόλυμα, πήγε στην Ιεριχώ. Ήταν ένας άνθρωπος δύσκολος, αλλά τώρα είναι τιμωθάνατος. Τι θα κάνεις εσύ? Είναι πληγωμένος. Είναι πεσμένος, είναι ταλαιπωρημένος. Τι θα κάνεις εσύ? Πας από πάνω για να του πεις καλά να πάθεις, γιατί δεν έκανες αυτό που έπρεπε. Ή θα πάρεις να τον αγκαλιάσεις, να τον περιποιηθείς και με την αγάπη σου να τον κερδίσεις. Όχι για να είσαι εσύ το αφεντικό του, να τον κερδίσεις για τον Χριστό. Τρίτον, και στην απολογία μου είστε πάντες εσείς, με υπερασπιζόσαστε. Όταν οι άλλοι με κατηγορούν, με κατακρίνουν, εσείς με υπερασπιζόσαστε. Δεν με βαράτε κι εσείς. Βλέπεις κάποιον, τον βρίζουν, τον κατηγορούν, τον κατακρίνουν. Εσύ τι κάνεις? Τον υπερασπίζεσαι ή βαράς κι εσύ από πάνω? Πολύ κρίσιμο σημείο αυτό. Για να έχεις την ελπίδα ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο, το αγαθόν έργο στη ζωή σου, θα φτάσει μέχρι τέλος. Ο Χριστός τι είναι σε μας, υπερασπιστής μας? Εσύ τι είσαι για τον αδελφό σου? Κατήγορος. Ο διάβολος είναι κατήγορος των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα. Εσύ τι δέχεσαι? Κατηγορίες. Συνεργός του διαβόλου είσαι. Εσύ τι κάνεις? Υπερασπίζεσαι. Καλύπτεις. Συνεργός του Χριστού είσαι. Τι θέλεις να είσαι? Εγώ θέλω να είμαι συνεργός του Χριστού, ώστε το αγαθόν έργο που άρχισε πριν 33 χρόνια ο Χριστός στη ζωή μου, να το φτάσει μέχρι το τέλος αγαθόν. Θέλεις Γιώργο, θέλεις αδερφέ? Πρόσεξε να είσαι γεμάτος από αγάπη, που σημαίνει συγχωρείς, καλύπτει η αγάπη πλήθος αμαρτιών. Δεύτερον, να συμπαραστέκεσαι στα προβλήματα και στις δυσκολίες των αδελφών σου. Και τρίτον, να υπερασπίζεσαι τον αδελφό σου, όχι με λόγια αλλά και με έργα. Τέταρτον, είστε όλοι σας εσείς και στην βεβαίωση του Ευαγγελίου. Δηλαδή, ομολογείται ότι είναι θούλος Θεού ο Παύλος, ότι κάνει το έργο του Θεού, ότι κηρύττει το Ευαγγέλιο. Δεν έχετε φθόνο. Ποιον αυτόνε? Δεν έχετε ζήλια, δεν έχετε φιλονικία. Αλλά τι έχετε? Αγάπη, ώστε να συμμαρτυρείτε και να επιβεβαιώνετε τον αγώνα του. Δεν έχει σημασία αν έκανε λάθος, αν αμάρτησε, εφόσον έχει μετανοήσει και θέλω και θέλεις να εργάζεται ο Θεός έργο αγαθό στη ζωή του, τότε εσύ θα συμμαρτυρείς και θα επιβεβαιώνεις. Μετενόησε, παραδείγματος χάρη. Τον ευλόγησε ο Θεός. Για το Χριστό μιλάει. Για το Χριστό εργάζεται. Θα λένε οι άλλοι, μπα, ό,τι θα λένε. Γιατί οι άνθρωποι λένε πολύ εύκολα πολλά. Ο Χριστιανός λέει πολύ δύσκολα λίγα, ταχύς εις τον ακούει, βραδύς εις τον αλαλεί. Αλλά αυτά που λέει είναι λόγια Θεού. Λαολαλώνας λαλείος λαλών, λόγια Θεού. Υπάρχουν λοιπόν τα λόγια του διαβόλου που είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα, και υπάρχουν και τα λόγια του Θεού που είναι ο καλύπτων, ο υπερασπίζων ημάς πάντοτε. Εσύ σε ποιο στρατόπεδο είσαι? Κάθε ένας από εμάς διαλέγει στρατόπεδο, αδερφοί. Στρατόπεδο ευλογίας ή στρατόπεδο κατάρας? Υπάρχει μέσα στην εκκλησία στρατόπεδο κατάρας? Δυστυχώς. Και για να μην πω κατάρα, που είναι χοντρή λέξη και δεν μου επιτρέπεται, να πω ότι αυτός που άρχισε το αγαθό έργο στη ζωή σου, εφόσον δεν έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν θα το συνεχίσει, δεν θα το τελειώσει. Μέχρι να μετανοήσει και να πεις έκανα λάθος, πω πω, συγχώρεσέ με Θεέ μου.
Τα ξαναλέω όμως για να τα θυμόμαστε πρώτον. Έχουμε σύσταση και καλή μαρτυρία από το Θεό ώστε να φέρνουμε στους άλλους ειρήνη και αγάπη. Δεύτερον, συμπαραστεκόμαστε στις αδυναμίες και στα προβλήματα των αδελφών μας. Τρίτον, υπερασπιζόμαστε τα αδέλφια μας όταν μας τα κατηγορούν. Δεν συμφωνούμε στις κατηγορίες, ούτε και φεύγουμε από φόβο όταν κατηγορούν τα αδέλφια μας. Τέταρτον, συμμαρτυρούμε και επιβεβαιώνουμε την αλήθεια. Είμαστε μάρτυρες της αληθείας. Και πέμπτον, συγκοινωνεί μου εις θεόλη της χάριτος. Δηλαδή όπως εγώ ταπείνωσα τον εαυτό μου και έγινα δούλος και βρήκα χάρη από το Θεό, αυτό που βλέπω είναι ότι και εσείς όλοι ταπεινώνεστε και βρίσκετε χάρη από το Θεό και γινόμαστε όλοι συγκοινωνοί της χάριτος του Θεού. Δηλαδή δεν βλέπω σε εσάς έπαρση. Γι' αυτό και αυτός που άρχισε το αγαθό έργο θα το τελειώσει. Δεν βλέπω σε εσάς θυμό. Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν βλέπω σε εσάς φιλονικία. Έρηδες. Τι βλέπω? Συμβιβασμό. Ταπείνωση. Υπακοή. Γι' αυτό και είμαι βέβαιος ότι αυτός που άρχισε το καλό, το αγαθό έργο στη ζωή σας θα το τελειώσει. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Κάνε μας έτσι. Διότι μάρτης μου είναι ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όλους σας επιποθώ επειδή είστε αυτοί που είστε με τα σπλάχνα του Χριστού. Αλλά και προσεύχομαι για σας κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Προσεύχομαι για σας να παρισεύει η αγάπη σας όλο και περισσότερο. Μα είναι γεμάτη από αγάπη. Όχι. Να περισσεύει η αγάπη. Να αυξάνει η αγάπη. Να είναι εγκεχημένη με δύναμη Πνεύματος Αγίου στην καρδιά σας η αγάπη. Γιατί? Μα αφού έχω αγάπη πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ. Συγχωρητικότητα, μακροθυμία. Όλο και πιο πολύ. Γιατί? Γιατί όταν θα πολλαπλασιάζεται και θα πληθύνεται η αγάπη στη ζωή σας, τότε θα αυξάνεστε σε επίγνωση. Τότε θα σας δίνει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψης, εις επίγνωση του Θεού και της αληθείας και εις πάσαν νόηση, αίσθηση, διάκριση. Θα καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε λάθος. Ξέρεις τα πει να καταλαβαίνεις λάθος? Φοβερό. Εγώ νομίζω και αυτό που νομίζεις είναι λάθος. Και επιμένω. Γιατί δεν έχω νόηση, αίσθηση των πραγμάτων. Και γιατί δεν έχω αίσθηση? Γιατί δεν έχω αγάπη. Και καταλαβαίνω αλλιώς τα πράγματα. Λέει μια αδερφή για έναν αδερφό: δεν φταίει αυτός, αδερφέ. Τα καταλαβαίνει αλλιώς τα πράγματα. Η αδερφή έχει αγάπη, ο άλλος δεν έχει όμως. Γιατί όταν έχεις αγάπη, τα καταλαβαίνει σωστά τα πράγματα. Γιατί σου δίνει ο Θεός νόηση και επίγνωση. Και επίγνωση της αληθείας και νόηση. Να καταλαβαίνει σωστά. Και αν καταλαβαίνεις σωστά τι συμβαίνει, τότε είσαι ειλικρινής και απρόσκοπος. Γιατί? Διακρίνεις τα διαφέροντα. Δηλαδή μπορείς, τι θα πει διακρίνω? Τι διαφορά έχει η διάκριση από την κρίση? Η διάκριση είναι διακρίνω το αχρίον από το τίμιον και εκλέγω το τίμιον και απορρίπτω το αχρίον, και η κρίση είναι κατακρίνω και καταδικάζω.
Εάν έχεις νόηση και επίγνωση της αληθείας, έχεις και ορθή διάκριση. Διακρίνεις τι είναι το σωστό από το λάθος. Αν δεν έχεις αγάπη, δεν μπορείς να διακρίνεις. Αν η καρδιά σου είναι καθαρή, δεν μπορείς να διακρίνεις. Και τι κάνεις, όλο λάθη. Και τι σημαίνει στη ζωή σου, αδιέξοδα. Όλο σε αδιέξοδο θα είσαι. Πας από εκεί, κλειστή η πόρτα. Πας από εκεί, κλειστή η πόρτα. Και τέλος, μόνος σου. Μα γιατί να είσαι μόνος σου εν μέσω το σου των πολλών αγαθών? Γιατί δεν έχεις αγάπη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται. Δεν λέει αυξηθείτε στην αγάπη. Λέει πατέρα, αύξησέ τους την αγάπη. Τόσο καλή αδερφή, αύξησέ τους την αγάπη. Για να έχουν επίγνωση της αληθείας και να μην κάνουν λάθη. Και νόηση, αίσθηση των πραγμάτων. Να μπορούν να διακρίνουν το τίμιον από το αχρίου. Να εκλέγουν το τίμιον και να απορρίπτουν το αχρίον. Και να τους κάνεις σαν το στόμα σου. Και όταν λοιπόν διακρίνεις τα ενδιαφέροντα, έχεις διάκριση των πραγμάτων, τότε είσαι και ειλικρινής και δεσκοντάφτης στη ζωή σου. Έχεις ειλικρίνεια. Τι θα πει ειλικρινής? Αληθινός. Πλησιάσατε το Θεό με τα αληθινής καρδίας. Δεν είσαι ψεύτικος. Είσαι αληθινός. Ό,τι κάνεις είναι αληθινό. Και το κάνεις με την καρδιά σου. Δεν κηρύττεις από, παραδείγματος χάρη, από αντιζηλία. Κηρύττεις για να σώσει ο Χριστός, για να δοξαστεί ο Χριστός. Όταν υπηρετείς, δεν υπηρετείς για να φανείς πόσο καλός είσαι, αλλά υπηρετείς για να δοξαστεί ο Χριστός. Ειλικρινής, αληθινός χριστιανός. Και όταν είσαι αληθινός χριστιανός, τι ακόμα είσαι? Απρόσκοπος, δεσκοντάφτης. Γιατί έχεις φως. Γιατί ο Θεός που είναι φως προπορεύεται. Γιατί έχεις το φως του Θεού. Και δεν σκοντάφτης, περπατάς με βήματα στερεά. Δεν κάνεις λάθη, δεν σκοντάφτης, δεν πέφτεις. Δεν χάνεις την αλήθεια σου και την ειλικρίνειά σου. Είσαι ευάρεστος στο Θεό, ώστε η ευλογία του Θεού ποια είναι? Να σε καταστήσει πλήρη με καρπό δικαιοσύνης διά του Ιησού Χριστού, όχι εις δόξαν σου, εις δόξαν Θεού Πατρός. Τι ωραία είναι να είναι ο χριστιανός έτσι, αδερφοί. Τι ωραία που είναι. Κάνε μας, Κύριε, έτσι σε παρακαλούμε. Αμήν.